εφημερίδα. Και μετά φουτάμε τα γράμματα στο μελάνι και τα τυπώνουμε έτσι. Λοιπόν, δεν είναι τέλειο το δώρο που μου πήρε ο μπαμπάς μου? Σιγά το δώρο! Αυτό είναι παιχνίδι ορθογραφίας. Όσοι εννοείται, μπορούμε να φτιάξουμε μια εφημερίδα. Με συνταγές μαγειρικής. Και εγώ να γράφω τα αθλητικά. Δεν ξέρω τι να γράψω στο άρθρο μου. Έτσι κι αλλιώς θα είναι γεμάτο λάθη. Θα αναλάβεις κάτι άλλο. Θα φέρω τη φωτογραφική μηχανή του μπαμπά μου για να βάλουμε καμιά φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο. Να βάλουμε τη φωτογραφία μου! Δεν θα αγοράσει κανείς την εφημερίδα μας αν βάλουμε στο πρωτοσέλιδο τη γαϊδουρόφατσά σου. Ει, θέλεις να τα βάλεις με τη γαϊδουρόφατσά μου? Καλή είναι η γαϊδουρόφατσά σου. Είστε τελείως άσχετοι. Στο πρωτοσέλιδο μία φωτογραφία που έχει σχέση με το κύριο άρθρο της εφημερίδας στην αποκλειστικότητα. Δηλαδή με μια πολύ σημαντική είδηση που τη μάθαμε πρώτοι εμείς. Ωραία. Αποκλειστικότητα. Έλα να τη βρούμε παρέα. Ναι, αλλά δεν ξέρω πού να ψάξουμε. Θα μας βοηθήσει ο μπαμπάς μου. Διαβάζει πολλές εφημερίδες. Αυτός ξέρει. Μπαμπά! 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 Μη φωνάζεις έτσι. Ο πατέρας σου πήγε να παίξει ντάμα με τον κύριο Μπλεντόρ. Α! Ντάμα, μαζί μου? Αυτό είναι είδηση. Νομίζεις ότι τολμάει να έρθει να παίξει μαζί μου, αφού όλο τον νικάω? Είσαι καλός. Να, ο πατέρας σου, κοίτα! Τι καλά! Μπαμπά! Θα μας βοηθήσεις λιγάκι με την εφημερίδα μας? Νικόλα, μίλα πιο σιγά, μη μας ακούσει η μαμά σου. Εσύ είσαι, αγάπη μου. Δεν σε άκουσα που μπήκες. Μάντεψε ποιος κέρδισε πάλι την παρτίδα. Έπρεπε να βλέπεις τα μούτρα του Μπλεντόρ. Ήταν κόκκινο σαν το μάτα. Μα ο κύριος Μπλεντόρ μου είπε ότι δεν ήσουν εκεί. Δεν είναι τη στιγμής. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Μήπως έχει να κάνει με αυτό που κρύβεις πίσω από την πλάτη σου? Ορίστε, τι κρύβω? Α, αυτό! Όχι, δεν το κρύβω, κάνεις λάθος. Λίγο περίεργος ο πατέρας σου σήμερα. Μοιάζει σαν κάτι να κρύβει. Hey, βρήκα την αποκλειστικότητα. Ωραία, ας το κάνουμε. Ένα σμότιν. Αυτό είναι το μυστικό του μπαμπά. Περίμενε λίγο. Ξέρεις ποιος φοράει πάντα σμόκιν? Ο μέτρο του μαγαζιού που πάει ζεζά μου. Όχι, βρε ανόητε. Οι μυστικοί πράκτορες φοράνε πάντα σμόκιν στις ταινίες. Περίμενε. Δηλαδή λες ότι ο μπαμπάς μου είναι... Βρήκαμε την αποκλειστικότητα. Γι' αυτό δεν πήγε στο σπίτι του κύριου Μπλεντόρ. Κάποιο μυστήριο παίζει. Για βοήθησέ με να βρούμε κι άλλες αποδείξεις. Λες να έχει καμιά μυστική κρυψώνα? Όλοι οι πράκτορες έχουν από μία. Δεν καταλαβαίνω. Στις ταινίες η κρυψώνα είναι πίσω από τη βιβλιοθήκη. Προσοχή! Γρήγορα να κρυφτούμε. Λοιπόν, θα έπαιρνα όρκο ότι... Καλύτερα να το κρύψω. Α, κάνει καράτε για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Σίγουρα στα νιάτα του θα ήταν μάστερ. Τώρα δεν κινδυνεύω. Μα τι κάνει εκεί αυτό το βιβλίο? Εμπρός. Ναι, εγώ είμαι. Εντάξει, ξεκινάω. Θα είμαι εκεί σε 10 λεπτά. Τον ειδοποίησαν για καινούργια αποστολή. Γρήγορα να τον ακολουθήσουμε. Τρία χτυπήματα. Θα είναι συνθηματικό. Α, παρακαλώ, περάστε. Το δες αυτό? Ο Μουστάτιας είναι καυτός πράκτορας. Τι μουσική είναι αυτή? Την έχουν βάλει για να μην ακούγεται τι λένε. Είναι κόλπο των πρακτόρων. Πρέπει να φωνάξουμε το Ζωφρουά με τη φωτογραφική του μηχανή.
ξαβολιάρη, σε είδα που άλλαξες θέση στο βόλο σου πριν το χτύπημα. Και τι έγινε? Δεν είναι σοβαρό. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Είμαι αθλητικόγράφος. Ξέρω καλά από αθλητισμό. Είναι απλό. Ή δίνεις το βαθμό στο Ιωακήμ ή θα γράψω στο άρθρο μου ότι είσαι ζαβολιάρης στους βόλους. Ορίστε, κύριε Κομπάνη, τα υλικά για την τέλεια συνταγή μου. Λοιπόν, ένα κουτί τόνο, σοκολάτα σε σκόνη, μπέικον, μαρμελάδα. Μα τι ακριβώς σκοπεύεις να φτιάξεις? Δεν καταλάβατε ακόμα. Τόνο με σοκολάτα, γανιρισμένο με μπέικον. Σερβίρεται με μαρμελάδα φράουλα. Δική μου συνταγή. Εντελώς δική μου. Ζαφρουά, φέρε τη φωτογραφική. Όχι, είναι του μπαμπά μου και δεν μπορώ να στη δανείσω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, εγώ είμαι ο φωτογράφος. Πρόσεχε λιγάκι, φίλε. Μα κοίτα, κοίτα, αυτοί μαλώνουν. Ο Μουστάκας θα είναι κατάσκοπος. Ζαβρουά, τράβα κι άλλες φωτογραφίες. Α, τι τα πόσο καλά μείνετε. Το παγότε ήταν μάστερ στο καράτε. Ακούσατε, απ' έξω ήταν. Σταθείτε, οι φωτογραφίες. Νικόλα, προφανώς τα είδες όλα, έτσι? Ναι, και μου φαίνεται φοβερό αυτό που κάνεις, μπαμπά. Α, ναι, σοβαρολογείς? Μα φυσικά, θα είναι η αποκλειστικότητα της εφημερίδας. Νικόλα, αυτό που είδες πρέπει να μείνει μεταξύ μας. Ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ αν το μάθει όλος ο κόσμος, εντάξει? Ω, να πάρει, έχει δίκιο. Αν αποκαλύψω το μυστικό του, την έβαψε. Μη φοβάσαι, μπαμπά, δεν θα πω τίποτα. Ναι, αλλά τι θα πω στους φίλους μου? Μία, η συνταγή σου είναι special, σεστ. Κάνεις λάθος. Αν την κάνεις σάντουιτς, θα είναι ακόμα καλύτερη. Να και το αθλητικό άρθρο. Πολύ φοβάμαι ότι μία νίκη στους βόλους με γροθιά στη μύτη δεν έχει θέση στη σελίδα των αθλητικών. Η σελίδα με τα παιχνίδια πού είναι? Δεν πρόλαβα να την κάνω. Μπορούμε όμως να δημοσιεύσουμε την τιμωρία μου. Η τιμωρία μου! Ευτυχώς έχουμε τουλάχιστον την αποκλειστικότητά μας. Νικόλα, έφερες τις φωτογραφίες? Ξέρεις, τελικά δεν ήταν τυχερό. Νομίζω ότι μου έπεσαν από την τσέπη εκεί που έτρεχα. Οι φωτογραφίες μου, πού τις έχασες? Τώρα που το σκέφτομαι, τις είδα να πέφτουν στον υπόνομο. Ναι, σας λέω, 200 μέτρα βάθος. Άρα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αποκλειστικότητα χωρίς φωτογραφίες. Αυτό δεν γίνεται. Θέλουμε αποδείξεις. Οι αποδείξεις δεν έχουν σημασία. Τα περιοδικά που διαβάζει η μαμά μου δεν έχουν ποτέ αποδείξεις. Μπορείτε να πείτε και σε εμάς ποια είναι η αποκλειστικότητά σας? Να, ο πατέρας του Νικόλα. Είναι μυστικός πράκτορας. Πώς, μυστικός πράκτορας? Σιγά μην είναι και αστροναύτης. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το κοινό πρέπει να το μάθει. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να βρείτε άλλο τυπογραφείο. Τι? Ο μπαμπάς είναι ακόμα στην αποστολή. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι τα καταφέρνεις τόσο καλά στο χορό. Και εσύ καλά τα καταφέρνεις. Γιατί δεν μου είπατε ότι και η μαμά είναι πράκτορας? Νικόλα, ακόμα ξύπνιος είσαι τέτοια ώρα? Και τι είναι όλα αυτά που αραδιάζεις? Δηλαδή, δεν είσαι σε αποστολή? Νικόλα, δεν βλέπεις ότι χορεύουμε? Ο μπαμπάς σου μου ετοίμασε μια βραδιά έκπληξη για την επέτειο του γάμου μας. Αφού δεν είστε πράκτορες, τότε ποιος είναι εκείνος ο Μουστάκιας? Μα ο δάσκαλος της ρούμπας, ο κύριος Αλμπέρτο. Α,
Ο μπαμπάς μου έμαθε ρούμπα με τον κύριο Αλμπέρτο. Εφημερίδες, εφημερίδες! Ο μπαμπάς μου έμαθε ρούμπα με τον κύριο Αλμπέρτο. Αυτή είναι η φωτογραφία μου, την ξαναβρήκες? Έτσι κι αλλιώς είσαι εντελώς άσχετος από δημοσιογραφία. Ποιος νοιάζεται που ο μπαμπάς σου έμαθε ρούμπα? Μπορώ να δω την εφημερίδα σου, νεαρέ μου? Λοιπόν, εγώ θα την αγοράσω αμέσως. Να. Λοιπόν, είμαι άσχετος από δημοσιογραφία. Λοιπόν, γειτονάκι, πες μου, τι του βρήκες? Το μουστακάκι του, μήπως? Νικόλα, έλα εδώ λίγο. Έχω κάτι να σου πω. Αγάπη μου, έλα να δεις ένα πολύ ωραίο ζευγαράκι. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο. Αντί να πάρεις παράδειγμα από το γείτονα, κάθεσαι και παρεδεύεις. Πόσο καιρό τώρα σου ζητάω να με πας για χορό? Νικόλα. Ναι, μπαμπά. Συγχαρητήρια για το άρθρο σου, αγόρι μου. Είσαι σπουδαίος δημοσιογράφος. Νικόλα, αγόρι μου, μήπως ξέρεις να μου πεις τη διεύθυνση αυτού του κυρίου Αλμπέρτο?